για να καταθέσεις μήνυση εναντίον του κυρίου Στουρνάρα, δηλαδή αυτό, ναι, που είπες θα το κάνεις? Βεβαίως θα το κάνω. Αυτά τα οποία χθες που ήμουν στην εκπομπή σου δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί και ποιες δηλώσεις είχε κάνει ο κύριος Στουρνάρας. Όταν μετέπειτα γύρισα και είδα τις δηλώσεις, οι δηλώσεις αυτές νομίζω ότι πρέπει να τεθούν υπόψη του. Και δεν είναι μόνο δηλώσεις, είναι γραπτός μέσα στην έκθεση που παρέδωσε. Παράνομα βέβαια την έκθεση, γιατί δεν κατατίθεται τέτοια ημερομηνία σύμφωνα με το καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος, έτσι, η έκθεση για την νομισματική πολιτική. Και έτσι θεωρώ λοιπόν, και είναι και χρέος μου και καθήκον μου ως βουλευτή, να τεθούν υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα για το κατά πόσον οι συγκεκριμένες θέσεις και δηλώσεις πλήττουν γενικά την εστάθεια του τραπεζικού συστήματος, αλλά και ευθέως το δημόσιο συμφέρον. Με το λόγο σε λίγη ώρα καταθέτω μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες αγγελικές αρχές. Αυτό θα αναζητηθούν, δηλαδή να καταλογιστούν ευθύνες για τα προβλήματα. Από την εισαγγελία. Για τα προβλήματα. Είναι διακριτή. Σε μια δημοκρατία έτσι πρέπει να δρούμε όλοι μας. Έτσι, και είναι καθήκον και του βουλευτή όταν θεωρεί ότι βλάπτει το δημόσιο συμφέρον να απευθύνεται στις δικαστικές αρχές της χώρας που είναι η τρίτη εξουσία στην ουσία και είναι καθαρά. Προφανώς με το σκεπτικό το δικό σου ότι υπήρχε σκοπιμότητα από την πλευρά του κυρίου. Ότι υπήρχε δόλος. Μάλιστα, κυρία Μακρύ.